Η μουσική. Όχι η μουσική με ήττα. Η μουσική με όμικρον γιώτα. Που έχουν φάει βέβαια μια μικρή ήττα. Με απολύσεις. Μείωση μισθού. Ανεργία. Όπως και όλοι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου. Αλλά και των άλλων τόπων όπου πλανάται ο κορονοϊός. Αποφασίσαμε να σας κάνουμε ένα μικρό μάθημα μουσικής. Για να μην μας παίρνει από κάτω η τοπάθεια. Ας ξεκινήσουμε. Η μουσική. Όχι η μουσική με όμικρον γιώτα. Η μουσική με ήττα. Είναι η τέχνη η οποία βασίζεται στην οργάνωση ήχων, το σύνολο ήχων από το οποίο απαρτίζεται ένα μουσικό κομμάτι. Αυτός είναι ο ήχος των κρουστών. Δημιουργείται από την κρούση του οργάνου. Αυτός είναι ο ήχος των εγχόρδων. Παράγεται με τη χρήση του δοξαριού, το οποίο θέτει σε παλμική κίνηση τις χορδές. Αυτός είναι ο ήχος των πνευστών. Είναι η συνέπεια της δόνησης μιας στήλης αέρα. Αυτός είναι ο ήχος ενός πιάνου. Παράγεται όταν πατώντας τα πλήκτρα πέφτουν σφυράκια που χτυπούν τις χορδές του. Πάμε τώρα σε κάτι λίγο πιο δύσκολο. Ακούτε αυτό. Αυτός είναι ο ήχος που κάνει ένα-δύο πορτοφόλι. Οι 300.000 κενά στα δημόσια νοσοκομεία. Οι κλειστές μεθ. Ένα SMS που σου ανακοινώνει ότι απολύθηκες. Τα ανύπαρκτα μέσα προστασίας του ιατρικού, νοσηλευτικού και υλικού προσωπικού των νοσοκομείων. Ο φόβος που φυλάει τα έρμα. Νεκρική σιγή. Παίζει πιανίσιμο. Και ο ήχος των ταμιακών μηχανών που μετράνε τα κέρδη. Παίζει φόρτε. Αυτή είναι η μουσική. Όχι του κορονοϊού. Αλλά του καπιταλισμού. Όμως, ευτυχώς για εμάς και για εσάς. Που μαζί κάνουμε τους πολλούς αυτού του κόσμου. Η ακοή είναι μια αίσθηση με φοβερές δυνατότητες. Γιατί με λίγη παρατήρηση, ο καθένας μπορεί να ακούσει και μια άλλη μουσική. Είναι αυτή που παράγεται όταν ο ψήθυρος γίνεται κραυγή. Όταν τα δάκρυα πέφτοντας με κρότο γίνονται συνθήματα. Είναι η μουσική των εργατών, των φτωχών. Των κολλασμένων. Αυτού του τόπου και κάθε τόπου. Μένουμε δυνατοί. Δεν μένουμε σιωπηλοί.